Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Σπίκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την νεοσύστατη Evolution League. Και συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Anatolian Jazz και Eastside Pilea, οι ομάδες που ήταν αντιμέτωπες χωρίς να έχουν ιδιαίτερη γνώση για το τι συμβαίνει στην απέναντι πλευρά. Καμία από τις ομάδες δεν φαίνεται να ξέρει ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Μια για την άλλη, πρώτη κατοχή. Πρώτη απόφυγα κατοχή είναι για την Φιλιά Σουδιά. Τρεις είναι Αστυχός Σιδόπουλος. Το τρίποντο που επιχείρησε, το σκλάπ και η πρώτη κατοχή. Τζαζ. Ωραία συνεργασία, θα πει στην πρώτη καλά, αλλά είναι Άστυχος Σιδούλιας. Είναι ο απόκτημα τον Τζαζ. Σιδόπουλος. Σαμπάντιος στη γωνία σου για τρεις. Το πάλι άλλο είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Δουλειά σου. Λάθος κλέψιμο είναι εκεί πέρα. Τσάκα και κλέβει σαν νίντζα και σαν αυτός ο πρωτήρας πάει μέχρι μέσα, αλλά είναι άστοχος. Πάντως στην προσπάθεια που έκανε μια μακριτή πάσα μετά από μια προσπίση θα βρίσκει πάλι καλάθι, αλλά είναι άστοχος. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος. Ο τρίποντο είναι άστοχο. Μια ομάδα πανέλη, η οποία δεν έχει νούμερο. Ανώνυμο. Οκ, θα μαθαίνει. Ο Εμμανουήλ, ο οποίος δεν έχει κάνει δηλώσεις. Βάζει περάσει εκτός, μα και μην πάσα για την πιάση ο Ντούλιας. Αλλαγή κατοχής. Άλτο. Άλλο σου για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη είναι άστοχο. Το μάτιο. Μέσα καλή φάση που για να βγάλει στον παντή, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει αυτός. Άλλη φάση του Νοντίδη. Τσάγκα έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πολλές φορές έχουν βγει στους παίκτες στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα θα έρθουν πράγματι πόντι και είναι η πρώτη πόντι στο παιχνίδι. Ο κυρός Τσάγκα. Σταματήσει την τρίπλα. Αντόπουλος. Στη μέσα είναι έστοχος. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Τσάγκα θα χάσει, δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Εκεί μέσα ο Δοντίδης είναι έστοχος. Δύο ακόμα πόντι. Φύγουμε για να δέσει το χρόνο του Τσάγκα. Δόπουλος. Πάλι ο Άλντο. Δόπουλος για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή. Είναι άστοχος. Rebound. Πήγε να κλέψει και να κάνει το foul τελικά. Άλντο. Χαρακτηριστική αντίδραση. Παναχωρά. Αντζιτζάζ. Αντζεμανουήλ. Ροντίδης, εδώ στη γωνία λέει ένας πόνος κρατήρης κάπου έτσι πήγε πάνω στον Δίλιο και ο οποίος τον απέτρεψε το να πάρει το σουτ. Καλό passing game, θα μας περάσει εκτός μπάλα μαζί με τον Ροντίδη. Τάγκα. Τρέχει και πάλι. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος άλλαξε. Τον Ρονάλντο σου για τρεις, μόνο ταμπλό του Τσάγκα, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Δουλιά. Ωραίες τρίπλες. Το passing game θα βγάλει μια πάσα στον Δοντίδη ο Χατζημανουήλ. Απέναντι σε δύο αντιπάλους είναι άστοχο. Θέλει να τρέξει. Ρονάλντο και πάλι. Μπάτζι δύο θάνο. Τώρα θα πάρει ο Άλντο. Σιδόπουλος. Μπάτζιος έχει βρεθεί μερικός ελεύθερος. Γυρίζει μπάλα στην περίμετρο με την Πηλαία.
για 3, Γκάλντι είναι άστοχος. Και στο rebound. Ωραία, πάσα να το δεις. Καταφέρει να συγκρατήσει αυτή τη φορά, δεν μπορεί να συγκρατήσει. Βάλει το καλάθι να πάρει και το φάουλ. Δόμπλο. Τι πάσα, Άγκα. Για να βάλει μία ακόμα σχέση πάσα στο Μπάτζιο. Δόμπλο σε λεπτό και καταφέρει να δημιουργήσει. Ένα γκέιμ ο Δοντίνης, ωραία συνεργασία. Δεν θα καταφέρει να δημιουργήσει στο καλάθι. Την μπάλα υπάρχει επιθετικό rebound στο καλάθι. Αβρεμπαντή. Μπάτζιο. Δόμπλος. Δόπλος στη γωνία. Μπάλα. Μέσα, λάθος πάσα. Του παίχνει την μπάλα Χανέλα. Δίδης μέχρι μέσα. Κοίτα τα καλά του τυφόλ και πάλι του Μπάντιο. Στο μεταπιβολή έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Το δεύτερο πεντάλεπτο, το τελευταίο πεντάλεπτο. Okay. Δύο πεντάλεπτο. Το δεύτερο θα είναι και το τελευταίο. Μέσα, πάσα. Αντώ. Τα 5 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Θα κοπεί άλλα με φάουλ. Από έχει χρεωτήσει τον Άντο και είναι για δύο βολές. Πιάτη διορθώνω για τον Άλντο, ο οποίος εκτελεί πολλές. Άστοχος, δεύτερη βολή. Άλντος, αυτή πάσα θα είχα δημιουργήσει, ωραία συνεργασία, άλλαξε και πάλι. Δεν του γιώργο πριν, είναι άστοχος όμως. Θα τρέξει και πάλι υπέρ της φιλίας μέχρι μέσα, coast to coast. Δίδης, μπάλα περάσει εκτός. 11-3 λοιπόν το σκορ. Σαν ο Δίδης, στάζει στην πλουσία, πήγε να βγάλει μια πάσα. Αλλά δεν θα περάσει το Λούγιο, αλλά συγκρατεί ο Χρυσταβουήλ. Μπάλα περάσει τώρα το Λούγιο, ο οποίος θα κοπεί, αλλά με φάουλ. Από δεύτερο αντίπαλο που πήγε πάνω και μετά τον Ζηδόπουλο. Και ο Μπάτζικης, ο οποίος χρεώνεται με το φάουλ για δύο βολές. Τέσσερα λεπτά σήμερα. Δόπουλος. Δόπουλος μέχρι μέσα είναι άσχος, πήγε εκεί για το επιθετικό ριμπάντο. Άντο πιέζουμε σε μία ακόμα επίθεση των αντιπάλων τους. Πιέζει υπερβολικά οι παίκτες της Πηλέας, αλλά έχει βρεθεί ελεύθερος ο Δίδης που θα πήγε την πάντα στο καλάθι. 15-2 τώρα με το σκορ. 2-4 το φάουλ. Coast to coast, άστοχος όμως ο Θεοδόπουλος. Γιάννης, κάνει περιπτήση για μια μαχαίρι πάσα. Δούγιας.
Εμμανουήλ θα κερδίσει. Όχι, όχι, διορθώνω, διορθώνω, δεν έχει κερδίσει. Φάουλ, κάνει βήματα. Τσάγκα. Δόπλος έχει πάρει το σκρίνο. Τσάγκα, κοίταξε το καλάθι και πάλι σου για 3. Συνέστοχο για 2. Στο Ιωρεύ. Έξι και επτά παίκτες για Πλέα και Τζάζ αντίστοιχα στην διατρίση. Άνθρωπος βαθιά του ίδιου επιθετικό rebound. Πάει και πάλι δεύτερο επιθετικό rebound. Το κειμένο νίκησε και ένα ακόμα rebound. Μέσα ο Μπαντής είναι έστοχος. Και στο Μαφιάδη. Λόπουλος. Λόπουλος. Εκεί λάθος πάσα τον Τσάγκα εκεί που Μάριο Άλτο το κύριε Μάχη μέσα τα χύτατα είναι άστοχος όμως ο Δίδης πάρει το φυσικό rebound του Γιωμανουήλ. Τζάμπτο το πίσω σε ένα βολό, είναι άστοχος με τα μπλό και πάλι ήδη σε φυσικό rebound του Δίδη, πάλι θα περάσει εκτός. Χαμόγελο από τους δύο. Γιωμανουήλ. Άστοχο. Μουδούγια, τώρα θα πάρει την μπάλα. Βάλτο. Λόπλος κρύψει πάλι το καράθι, δεν το πήρε. Μέσα, κοίταξε το τρίποντο, θα το πάρει όμως. Είναι άστοχος, Βάλτο. Κλάδης. Κλάδης, κάτι πάσα, κάτι μόνο. Θα πάσουν γκέιμ. 1-36 και το τέλος, ο Κλάδης. Κλάδης. Βουδίδης. Ωραία πάσα, backdoor θα την αφήσει το καλάθι ο Μπαντής. Δόπλος. Κλάδης. Είναι παραμένη στο καρκέ, θα περάσει μπάλα εκτός από την προσπάθεια του Άλντο. Την προσωπική προσπάθεια αυτού. 92 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αρχή παραμένει. Τερμάει μάλλον στο χέρι του Κουτσάς, δεν παραμένει. Δεν προϋπήρχε. Μουθιάδης. Θα το πάει στην game, Μπαντής στη γωνιά. Μανουήλ, ένα jump shoot λίγο πίσω από το ίδιο βολό, αλλά Τσάγκα ήταν απέναντι όλα, στόχησε. Τον κάνει να μην πάρει το σουτ, αν μπορεί να υποφύγει κάτι τέτοιο. Βαδίς, ωραία πάσα, 7 δευτερόλεπτα στις σωστές πάσες βαθιά της για 3. Για το τριγωνάκι που έπαιξαν οι δύο παίκτες του, υπάρχει φυσικό rebound, πάρα πολλά χέρια την μπάλα. Ο Δουντίνης ήταν εκεί πέρα, έκλεισε την μπάλα. Πολύ περίεργη η συγκυρία. Ραζίκ, κατοχυρώνει το rebound, βάλτε περάσει εκτός, παραμένει για τους παίκτες της Κιλέας. 14 δευτερόλεπτα, όλα για αυτούς, 19-4 το σκορ. Για να φύγει η ψυχή μου, okay, όλα καλά. Δόπουλος. Δόπουλος περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες στο χορευτικό. Είναι εύστοχος! 19-6. Φτιάχνει μια μακριά πάσα. Δούλες ήταν πολύ μακριά. Από το κέντρο του γηπέδου. Μόνο ταμπλό. Τον Μπάτζιο. Τελικό σκορ λοιπόν 19-6. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ενέξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο μισό του πάου. Το σκορ είναι στο 19-6. Πρώτη κατοχή είναι για τους παίκτες της Κιλέας. Λόπουλος κατά την ενέξη της τέσσερις περιόδους, για τρεις καλύτερες, είναι άστοχος, έχει βάλει ένα τρίποντο. 19-6 λοιπόν το σκορ. Ένα τρίποντο πάλι μάλλον, φαινόταν για τρίποντο. Ένα μακρινό σκορ, δεν πάει περιπτώσεις, ο Λόπλος δεν κατάφερε να συνεργήσει Τσάγκα. Τσάγκα μέχρι μέσα το coast to coast, είναι άστοχος. Σφύριγμα. Βουδίδης.
Εδώ πάει στην Γιάννη, πάει για το ανάποδο, λέει Απινάστοχος. Με τον Μανώλη το rebound, την μπάλα περάσει εκτός. Πολύ δυνατή η πάσα που έχει πιάσει κάποιος από τους δύο συμπαίκτες του που βρίσκονται εκεί πέρα. Δόμιλος. Δόμιλος. Εκεί μέσα βρήκε ανοιχτό διάδρομο, είναι άστοχος. Λάθος, πάσα πήγε να κλέψει, θα συγκρατήσει και την μπάλα. Ο Άλντο πάει μέχρι μέσα, θα πήγε στην μπάλα στο καλάθι, πράγματι. Λειτουργεί τώρα το παιχνίδι για το οποίο μας μιλούσε ο Αρδίτσογλου πριν από το παιχνίδι, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ. Βάζει στο κάθε στον πάγκο. Βίδης. Γιατί σου για τρεις θα το πάρει, καθώς το σκέφτηκε, είναι άστοχος. Ο Μανουήλ πήγε για το επιθετικό rebound, πήγε μάλλον και για το επιθετικό rebound. Για τρεις άστοχο. Λέω. Κεράσει. Στο βαθέ ο Φερμίνης, λάθος. Δεν κατάφερε να δει το καλάθι. Διόπουλος. Λάθος του Σιδόπουλου, ο Δοντίδης συγκρατήσει, περνάει και τον Τσάγκα. Τον Δοντίδη είναι πιο γρήγορος, ο Δοντίδης αφήσει την μπάλα στο καλάθι, πάρα πολλά fast breaks. Και από τις δύο ομάδες, Τσάγκα. Σιδόπουλος. Στην γωνία ο Άλντο, στο δευτερόλεπτο για την επίθεση. Σιδόπουλος. Για να βγάλει μια περίφημη πάση στον Αρδίτσογλου, δεν τα κατάφερε. Και κλείσει ο προσωπικός αντίπαλος, ο οποίος ήταν πίσω του. Γιάννης. Κάτσε πίσω άμυνα. Δεμίδης. Πάσε να περάσει την αρχή του πάλι ο Βαντής. Ένα jump shoot, δίποτε είναι άστοχο. Τον είχα δημιουργήσει, θα δει πόρη μπάντα στον Δοντίδη. Αλλά δεν κατάφερε να την αφήσει στο καλάθι. Είναι μόνος του μέχρι μέσα, coast to coast, ήθελε να τρέξει και το έκανε ο Άλντο. Σε 1-12 σύμφωνα με το Ραβλό. Δεμίδης. Τώρα είναι στους 9 πόντους. Τέλει. Δοδίδης για 3. Σάστοχο. Από τη γωνία. Το δέο. Μα για ένα ακόμα κούς του κούς είναι και πάλι εύστοχος. Άλντο. Πάσει την μπάλα ανάμεσα από δύο παίκτες του Αλαωτέο είναι εκεί πέρα. Πιάδης, θα πάρει στα 5 δευτερόλεπτα, θα πάρει ένα τρίποντο. Είναι άστοχος, θα ζει στο rebound. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος. Ανοιχτά χέρια από τον Μανουήλ και από τον σφύριγμα. Πολύ έχει δει στον Οδοντίδη, ο οποίος είναι στο χέρι του, Μπαντή θα περάσει στο παρκέ. Τσάγκα θα εκτελέσει βολές. Τσάγκα άσχο στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη, μάχη το rebound, Βαφιάδης βγαίνει τελικός νικητής. Δύο, Μπαντής, δηλαδή, καθή πάσα άλλαξε. Με τον Ντούγιο υπάρχει ένα ακόμα φάουλ για δύο βολές. Και βοηθήσει τον Άλντο, δύο φορά. Thank you.
δεύτερη. Κόπλος. Θα το περάσει εκτός. Καλή γύρω και φτιάζει. Λάθος, όσο και θα κλέψει. Καλό και να τρέξει πάλι. Καλό το δεύτερο να δώσει χρειαστή πάσα μέχρι μέσα. Βάζει με τον εαυτό του καθώς εάν το καλάθι έπαιρνε θα μετρούσε, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Φάουλ που βγει από το παντί. Έστω δεύτερη με μια περιπέτεια ο Άλντο. 22-15 λοιπόν, το 19-6 της πρώτης περίοδου. 22-15 κατά την κλήρωση του πρώτου μισού της δεύτερης. Έτσι από την κίνηση που παίρνει ο Ντούγιας. Γιατί θα βάλει πλάτη και το Σιντόπλο στέκεται και εκτελεί και φτωχή. 2 ακόμα πόντι, 24-15. 2-1 το αμερικά φάουλ. Σιντόπλος. Σιντόπλος, Καϊζής, δεν θα πάρει το τρίποντο μέχρι μέσα, Σιντόπλος του πάλι. Μέχρι μέσα, Καϊζής. Σκαστή πάσα Τσάγκα με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Να φύγει διψωμένο χέρι του τρίποντο του πάλου. Γεια σας. Λοιπόν, Καϊζής, μια περίπτωση πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σιντόπλος. Άλτο. Σιντόπουλος. Πήρε το σκηνή από τον Άλτο. Ένα μακρινό δίποτο του Σιντόπουλου, άστοχος. Καλύτε στο rebound. Στον αριστερό διάδρομο. Πάει και ο Αρδίτσος πάνω του. Έχουμε συμπέψει 5-5 τώρα η πίεση. Για 3 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot έστοχο. Στον Κατσόπουλο. Άλντο. Καϊτής, ένα μακρινό δίποντο από την άλλη γωνία στην πρώτη περίοδο. Είχε ευτοχίσει σε ένα παρόμοιο. Είναι άνθρωπος τώρα, πάει... Δεν θα κάνει το φάουλ. Είναι το όριο του φάουλ στο Ντούγια. Καϊτής, υπέροχη συνεργασία. Έχουν όρεξη να παίξει την Τζάντζε, φαίνεται. Άνθρωπος όμως. Συμβολίως στο φύτρο πήρε στον παίκτη του. Συνόπουλος. Σιντόπουλος. Εσταθεί. Μαρτίτσογλου. Μεζής, καλό passing game shoot για 3. Είναι άστοχο από τον Άλντο, αμυντικό rebound του Παντή. Κλειάδης. Κλειάδης θα κλέψει την μπάλα, έπαιρνε στα χέρια του. Έπαιρνε στα χέρια του μάλλον την μπάλα και έκλειψε ο Άλντο. Πάρα πολύ physical το παιχνίδι και τα διαστήματα των πίτων της Πηλέας Τσάγκα. Πάλι 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Συμφωνεί ο Σιντόπουλος πρέπει να το πάρει, σε πια 3. Είναι άστοχος. Δεν θα μετρήσει σύμφωνα με το ρεφ. Αλλαγή. Πάρτε ένα time, φώναξε κάποιος. Ο Δίδης περνάει στο παρκέ. Και ο Μπάντιος. Τον πάγκο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Γιάννης. Jump shoot. Άσκο από τον Ντούγια. Ρίξω με το rebound, πάλι πήρε μια πάση που δεν προοριζόταν για αυτόν. Άντιος, ωραίες τρίπλες. Θα χάσει την μπάλα προς τη στιγμή, είναι δικαίω ο Δοδίδης. Ντούγιας θα κρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Πέτρε την μπάλα στον Τσάγκα. Άντιος. 1-34 και πλήξει στη δεύτερη περίοδο Σιντόπουλος. Θα πάρει το jump shoot, πάει όταν στον Παντή, πήγε να βγάλει μια σκαστή πάσα. Ανάμεσα από δύο αντιπάλους έχει ξεχαστεί στο γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Ντούγιας.
λέγοντας δύο offside για να δανειστούμε τον ποδοσφαιρικό όρο και το καμποδόσφαιρο anyways. 1 και 17 λοιπόν για την κλήρωση του πρώτου μισού. Φάντο, Σιδόπουλος, Τσάκα, ζήσε και την μπάλα. Σημαντοδίδει απέναντί του και ένα step back δεν πήρε το τρίποντο. Φάντο, μια μακρινή πάση, Σιδόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα. Ένα διαστή, θα μείνει μπάλα στην τέλεια. Φιλές για μία ακόμα φορά. 52 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Μουσέδης. Θα δεις. Έχετε στην κίνηση, θα αφήσει την μπάλα στο καλά την άνθρωπο που θα δουλειώσει στον κόμπρος ταχύτατα. Η μπάλα θα φτάσει στον Δούγια με κάποιο πιθρίεργο τρόπο. Ο Δουδίδης. Θα δεις. Για τρεις, άστοχο. Από την περίμετρο, αμυντικό rebound, αυτό να το πιάδεις. Θα δεις, έχει σταματήσει τρίπλα, έχει παίξει πάνω του, θα βγάλει μια πάσα και... Φαουλ. Ρονάλντο. Δεκατέσσερα επίθεση όπως λέει ο ρεφ. 24. 34 διορθώνω για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Το 2 με το 3 με μπερδεύει το βάος στον γυναίκα, η αλήθεια είναι. Κάτι, καλό πάση γκέιμ, τριγωνάκι, το έχουν κάνει πολλές φορές. Τουλάχιστον η δεύτερη φορά σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα που το χωρούν με παρόμοιο τρόπο την μπάλα. Η Jazz θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ένα jump shoot που θα δικαιώσει τον Τζούλια. 8 δευτερόλεπτα, όχι 24 ήταν πραγματικά. Ποτέ μπερδεύτηκε, είναι όντως μπερδευτικός Σιδόπουλος. Σιδόπουλος, 2 δευτερόλεπτα. Ένα, θα πάρει το σουτ με τον Οδοντίδη κρεμασμένο πάνω του. Μια στοχός. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου. 32-15 που τρέχουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη και την τρίτη περίοδο με λιτέμα. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Μπάου, όλα έτοιμα για να συνεχίσει ένα πραγματικά πολύ αμφίροπο παιχνίδι. 32-15 το σκορ που έχουμε στην πρώτη που είχαμε στο πρώτο μισό, με το οποίο αποχαιρετήσαμε το πρώτο μισό. Νιώθω λίγο έξτρα ποιητής κάτω στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου του Τουτβάου. Το πρώτο χέρι για τους Τζαζ. Η Χριστία ανάμεσα από δύο παίκτες βγάζει στη γωνία στο Παπιάδη. Χατζόπουλος. Καμίδης. Χατζόπουλος ένα jump shot απίθυνε στον Αμβολόν. Ο ίδιος επιθετικό rebound πάνε ανάμεσα σε δύο παίκτες, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Το έχει κάνει ο Καϊσής. Λοιπόν στο δεύτερο μισό. Έστω στην πρώτη Χατζόπουλος. Στο δεύτερη. 34-15. Χατζόπουλος. Χατζόπουλος έχει κρατήσει. Μπάλα άλλο θα γυρίσει, κάνει κάτι πάρα πολύ περίτεχνο. Ο Μπάντζιος δεν το βγήκε. Και φάουλ. Και ότι στον Μπάντζιος φορά με τον Ρεφ. Και στον Μπάντζιος ιδιαίτερα. Αν κρίνουμε από την αντίδραση. Κάποιοι να για τους Τζαζ. Καμίδης. Γρήγορο πάση γέννη μια ακόμα φορά στην επίδυση των Τζαζ. Ο Δοντίδης πριν πάρει την εσωτερική έχει κάνει βήματα κατά την έναρξη της προσπάθειάς του. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος θα γυρίσει, πήγε να κλέψει, ο Παπιάδης δεν το κατάφερε. Κάτι. Ένα step back, εσείς στα 9 δευτερόλεπτα. Μέσα είναι άστοχο το πέναλτι σε 3 παίκτες. Κύριε Σιδόπουλο, το rebound. Δεν την μπάλα μετά από το rebound του Σιδόπουλο. Τρεις τρίπλες σήμερα είναι η Ρεσεμίδη. Εσείς για τρεις, Σιδόπουλο είναι άστοχος. Ένα ακόμα rebound. Σιδόπουλο σαν νίτσα ο Τσάγκα που πήγε να κλέψει δεν κατάφερε να σημαίνει την μπάλα. Σιδόπουλο!
Αντωνίδη. Καλό πάση γκέιμ ο Δοδίδης και πάλι μέχρι μέσα απέναντι στους δύο αντιπάλους. Ελαττήρια στα πόδια ο Κράσος ο Δοδίδης αυτή την μπάλα στο καλάθι. 36-15. Κατσίρι, άστοχο. Όχι, κυκλοφορήσει ιδιαίτερα η μπάλα από την περίμετρο. 21 πόντι διαφορά. Ζάζ αντέχουν στην πίεση που τους ασκούν οι παίκτες της Σκυλέας. Θα μετρούσε το καλάθι να μπαίνει εφαρτιστή σε δύο φορές ο Δράσος Οδοντίδης. Πάλι που πήρε από τον Άλντο αυτή τη φορά. Λάξαν οι συνεντεύξεις. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ανακίνητο στο αθόρυβο όταν κάνεις μετάδοση. Ζητώ την κατανόησή σας. Οδοντίδης είναι άφηση στην πρώτη βολή. Μέσα θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Δύο ακόμα βολές στο παιχνίδι. Θα προηγηθεί στο βαθιάρι. Ο Δίδης δίνει βολές και παίξει να πάει στην αντίπαλη πλευρά, στην απέναντι πλευρά. Άστο στην πρώτη βολή. Άντο. Δεύτερη μάχη του rebound, υπάρχει στήριγμα. Βλέπανε να μπήκε πιο νωρίς μέσα στο ζωγραφικό από ό,τι όριζε. Ωραία. Και βαλνισμός. Πανάς. Τσάκα έχει κολλήσει πάνω του. 15 δευτερόλεπτα. Μην ζήτησε, αλλά δεν πήρε μέσα στη ροκέτα. Δεν πήρε πάλι πλάτη από δύο. Βοδίδη σου για τρεις. Είναι άστοχο από τη γωνία. Από τον Βαφιάδη. Σιδόπουλος θα κάνει φάουλ. Εκείνη για την πλέα. Θα σβιώσει. Αν το μέχρι μέσα θα κερδίσει. Ένα ακόμα φάουλ. Πάμε μέχρι στον Ιταλίδη αυτή τη φορά. Σιντόπουλος τώρα στην περιοχή ο οποίος παραμένει στη γωνία στα 10 δευτερόλεπτα. Σιντόπουλος απέναντι σε δύο παίκτες έχει σταματήσει τρίπλο. Πήγε να κλέψει σαν ίδιο με τον Μεντζεμαντήλ. Πήγε για δεύτερη φορά. Βάλαμε την πέραση στα χέρια του Μπάζη ο οποίος στο 1 δευτερόλεπτο θα κάνει βήματα. Τελείω ο χρόνος επίθεσης πήγε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Τους έκανε και βήματα. Πολύ πληθωρική φάση. 16-15 παραμένει το σκορ. Κιάδης προς τη μέση, είναι άνθρωπος ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Βάλα θα περάσει εκτός. Έχει κολλήσει πάνω τον Μπάτζη, δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Πάρα την φορά. Θα πάρει τώρα νικό τώρα ο Κωτόπουλος. Κωτόπουλος θα κλέψει την μπάλα. Προνιζόταν για τον Δοντίδη στο κέντρο, Τάγκα. Κωτόπουλος, Τάγκα. Έδωσε, έσβρωξε, κούμπησε την μπάλα, να την πάει Ρονάλντο. Δύο δυσκοφορία, αλλά χάθηκε την μπάλα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με τον Δίδης, έχω πει πολλές φορές τη λέξη μπάλα, δεν χρειάζεται τόσες φορές. Η αλήθεια είναι, στις τελευταίες φάσεις. Ρονάλντο, 38-15, Σιντόπουλος. Σιντόπουλος σε κανένα προσπίση και πάσα στο μπάτιο είναι ελεύθερος, πάρει ένα jump shoot, είναι άστοχος. Κράτης. Σιντόπουλος δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Τζεμανουήλ μπαλά θα περάσει εκτός και μάλιστα χτύπησε στο σήμα του Βάο. Ποιος, στο οποίο, στο οποίο δεν γίνεται βρισκόμαστε. Βάο ο οποίος κλείνει 100 χρόνια. Σε δύο από τώρα. Σιντόπουλος μέχρι μέσα στάθηκε στον αέρα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια παίρνει στον Οδοντίδη, είναι άστοχος. Δεύτερος που θα αναφέρει να πάρει το rebound. Καστή πάσα, είναι εύστοχος. Ένα ακόμα lay-up τον Εφρεμίδη αυτή τη φορά. Χτυπούν πάρα πολύ στο ανοιχτό γήπεδο. Με fast break. Jazz.
διαβάσω αυτό, έχει συντελέσει σίγουρα. Στην διαφορά 25 πόντων που έχουν στήσει. Για 3 στιγμή είναι άστοχος. Μάρνα ωραία πασά από τον Βαζιό. Γιάννης Πουδίδης. Πάσα, την μπάλα θα συγκρατήσει. Ήταν τη συγκρατήσει ο Χατζόπουλος, ο οποίος πήγε να πάρει την πασά. Δεν ήταν να πάρει στην πέφτη του. Από το πόδια του οποίου πήρε την πάρει στην Τόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραία πάσα. Ωραία συνεργασία. Δεν θα καταφέρει να ευθυμίσει όμως. Ρονάλντο. Πουδίδης. Πουδίδης μέχρι μέσα τα σύντατα για μία ακόμα φορά είναι άστοχος. Τονίδης. 12 δευτερόλεπτα, έρχεται στα καμπάνω του. Ευτυχία ο Σιδόπουλος έχει σταματήσει τρίπλα. Περνάει, καλό πάσα γκέιμ, είχε πεθεί ελεύθερος ο Χατζημανίδης. Δεν πήρε το τρίποντο, θα το πάρει ο Θιάδης. Και είναι εύστοχος. Είναι κάτι του... του Στιμ, επιτέλους. Κάτι άλλο είπε, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Στιμ, Σιδόπουλος. Σιδόπουλος ένα jump shoot. Στην πάση της πάνης μπάλα. Τζεμανουήλ, έτσι ήταν επάνω του, έβγαλε μια λάθος πάσα. Ποιος τον Εφρεμίδη πάει μέχρι μέσα, χορευτικό στον αέρα. Άστοχο. Τον Άλντο, Σιδόπουλος σοφάρει όμως. Κορμπάς μέχρι μέσα, αφήνει την πάρα στο καλάθι. Για τον αθλητικός, μια ακόμα φορά. Άστοχο όμως. Ροντίβης και σε ρόλο point guard. Μακρινή πάσα. Πήγε να... Ακόμα και χαμηλά στην παίκτη του είναι τα καλά φέρνει τάγκα. Τάγκα 2 2 υπάρχει deflection τον Ροντίδη. Πιάσει την μπάλα ο Φάντιος. Άλλο ένα τζαμπ χωρίς να αφήσει τα πόδια του από το παρκέ για μία ακόμα φορά είναι αυτός. Ο Ροντίδης βάστηκε το zone press που έφτασαν οι παίκτες της Πηλέας. Τάγκα έχει μείνει στο αυτό το μακρινό δίποντο, άστοχο από τον Μαθιάδη. Μακρινή πάσα έχει βρεθεί, ελεύθερο στο τσάγκα. Ήτανε, μπορούσε να τελειώσει την πάσα, αλλά δεν το έκανε. Έχω τον βάλει πλάτη στον Ανταβλίδη. Είμαι και τον Άλντο. Σιδόπουλος. Στον Εμμανουήλ έχει γαλαρώσει η άγκα, αλλά πάει παίρνει στον Ντοντίδη. Βρήκε αντίσταση, μάλλον περάσει εκτός. Θέτει βρίσκει για time out, πράγματι, time out θα λύγει. Ομάδα της Βουλίας, μόλις το πρώτο time out στο παιχνίδι, 2.49 με την λήξη της τρίτης περίοδου, τρέχουμε σε πολύ λίγο εγκρεμένο. Επιστροφή λοιπόν στο τυβάο, το σκορ είναι στο 43-15, έχουν κολλήσει εδώ στο ρεγικό, στο 15 πόντους ενεργητικού, γιατί πάρα πολύ ώρα η θέση της Βουλίας. Εμμανουήλ. Βιάζεις, δεν θα πάρει το τρίπλο, ο Χατζημανουήλ και πάλι παντώντας και για τη γραμμή δεν θα πάρει το μαχητό σου. Βγαίνει μετά από κάποιες τρίπλες, το πάρει παραμένοντας ελεύθερος, είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Θα πάρει το θετικό rebound, είναι άστοχος όμως. Μαντής, ίσως το rebound, Σιδόπουλος. Ήρθε να κάνει μια δύο. Time out, foul. Ψηλά για δύο βολές. Έχει αφήσει τον Ντούλια. Αυτό είναι το πρώτο δεύτερη, 43, 15 παραμένει, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Χάντζιο, ο οποίος όχι μόνο πήρε το επιθετικό rebound, αλλά πήρε και το τρίποντο εγώ τον ελεύθερο. Πήρε όμως το 55, είναι αυτός όμως, Φιάδης. Φιάδης ζήτησε και πήρε, ζήτησε ο Μπαντής και πήρε ο Σιδόπουλος. Επί μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ένα fast break τώρα για τους παίκτες της Πηλέας. Περιμένει τον Σιδόπουλο, ο οποίος ξεκολλάει την ομάδα του στο 15, είχε στοιχειώσει το ενεργητικό του. 43-17. Πατήστε. Ένα jump shoot, άστοχο. Ένα επιθετικό rebound από τον Εμμανουήλ, άστοχο. Ο Πυραντούγιας θα τον τροφοδοτήσει τώρα έχοντας έχει πολύ καλή άμυνα, γίνοντας και τώρα το χέρι με τον προσωπικό αντίπαλο. Ο Ρονάλντο, ο οποίος θα πάρει
rebound από άστοχο μαθητό του Τριχνέου. Εδώ στη μέσα άστοχος σήμερα στην Κοντοντή. Κοντοντής πήγε να κλέψει και πάλι στην Τόπλος πήγε να κάνει και το φάουλ σήμερα στην Τερίδα εδώ. Κοντοντής παίρνουμε στην Σουδούγια. Κοντοντής υπάρχει πόδι. Τον Τομάζιο. Και έτσι την επαναφορά. Ωραία πάση πήγε να φτάρει στον Παντή, ο οποίος είχε από δύο αντιπάλους, την μπάλα θα περάσει εκτός. Τέσσερα-τρία ατοματικά έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Πηλέας. Σιδόπουλος για την περίοδο. Σιδόπουλος πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και απέναντι τον πιστικό του αντίπαλο κατά την εκκίνηση της προσπάθειάς του. Μια ακόμα προσωπική ενέργεια. Φαίνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα του Σιδόπουλο. Τέσσερι ερήνικοι πόντι στο ελληνικό της ομάδας του. Καλό πάση γκέιμ Δούγιας. Πήρε από τον Κονίδη, είναι άστοχος όμως. Όντως πλαιστήσει πολύ κοντά με τα τέταρτη της αντίπαλης ομάδας. Ο Ρίτσο του συγκρατεί, θα βγάλει την μπάλα στο μπάτζιο. Αν το βγαίνει από το τρίποντο, έχουν δει πως θα το τριμπουλούσε, αν δεν ήταν εκεί πέρα ο Ρεμίδης. Κόψιμο, χωρίς φάουλ, το Σιδόπουλο από τον Θεκανουήλ. Μέσα ένα ράνι τότερα από την εξηγεσία, άστοχος, θα βάζει λίγο τον εαυτό του Δούγιας, το Ρίτογλου. Αυτό μέσα στη μέση, άστοχος. Δημοδίπτω από το Βαρτιμπάλα, παίρνει στον Ρίτογλου. Δούγιας. Ο Λίγιας, ο Κιάντης, καλό πάση γκέμι στην weak side. Ο Βρεμίδης για 3. Εύστοχος, 46-19. Πρώτα από τους και ήταν σηματοδότηση τη λήξη της τρίτης περίοδου. Buzzer beater. Θα περάσει το τελευταίο. Αυτό, κρέμα σε πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Κιθοτβάο, σκορ είναι στο 46-19 μετά τα πρώτα 30 αγωνιστικά λεπτά, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος στην αναμέτρηση. Πρώτη κατοχή είναι για τους παίκτες της Πηλέας, Τσάγκα ετοιμάζεται να φροντίσει το Σιδόπουλο όπως φαίνεται. Κάτι λέει ωραία αυτή η γραμματεία. Είμαι αρκετά μακριά, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λυπώνεται. Αλλιώς με τα χαράς να ήμουν ένα ωραίο το καρφί. Ενδεχομένως να ξεκίνησα λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε τη συγκεκριμένη μετάδοση σε αυτή τη φάση. Οπότε πρέπει να βρω τρόπο να γεμίζω χωρίς να είναι ακόμα πιο άβολο από ό,τι ήδη είναι. Αυτό είναι το κινητό μου. Ο καιρός ανοίγει σιγά σιγά. Θα γίνουμε και λίγο τελευταίο καιρού λοιπόν. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου η αναμέτρηση και να σταματήσει η έκθεσή μου. Ατέλεια, οι ρεύσεις τώρα λένε κάτι μεταξύ τους. Να βρω κι άλλα πράγματα, λέω. Και όλα εντάξει, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Κάτω στην επαναφορά, έναρξη της τέταρτης περίοδου. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος έχει σταματήσει τρίπλα, θα υπάρξει τζάμπολ. Πράγματι. Τζάμπολ μεταξύ αυτού του Δούγια, το πελάκι δείχνει. Τζάζ. Γιάννης φάνηκε να φτάσει μια μαχημή πάσα, θα δημιουργήσει την μπάλα. Ο Δούλιος ήταν μπροστά του και ο Εμμανουήλ. Γιάννης. Στην πια τρεις θα το πάρει, δεν είχε σκοπό, αν κατάλαβα καλά. Πάει ήδη για τον φυσικό ρυμπάν, τα κατάφερε. Ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Παντής. Ασίστ πέφτοντας κάτω, φωνάζει ο Ταπιάνης για την γραμματεία. Ωραίο κόμμα της κρατή από τον Τζάζ. Σιδόπουλος. Τσάγκα στην πια τρεις. Άστοχο. Παρπέχει να δεις τον Τσάγκα τώρα. Κομίνης έχει πέσει κάτω, όλα καλά. Σπάνεται. Ποια κάνεις λέει ο Δεμίνης. Κάνει το λογώντας. Δεκαπτύνει ο Φιάδης, φάουλ. Όχι. Όχι, δεν έχει ρωθεί. Βάλω, έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ο
χρονόμετρο, 8 δευτερόλεπτα είπε ο ρεύτης στην γραμματεία, όλα καλά κύλησαν. Σκέφτη έχουν πάνω δύο αντιπάλοι. Αντιπάλοι, ωραία. Σουμπαντής στα 15 δευτερόλεπτα. Άλλαξε πάλι τον Τζούλιο, ένα jump shoot, είναι εύστοχος. 50-19. Σουτόπουλος. Σουτόπουλος. Κάνει μια μαζί μπάση πέρα διπλέξιον. Συγκράτησε όμως ο Άλντο, παίξαν τον Μεχρεμίδη. Το δευτερόλεπτο συνήθως κοίταξε το καλάθι, πάει μόνος του μέχρι μέσα. Υπόγειο λέει, πολύ δύσκολο. Βρέθηκε σε δεύτερο, παίξε σε δεύτερο, μέσα στο ρελιέτα, μακρινή πάσα. Μεχρεμίδη στην κίνηση είναι και ο Δούγιος, πίσω πάρει, έχει συγκρατήσει. Και έρθει πίσω στον αντίπαλο Σάντου. Βαδίς, παίρνει ανάμεσα από δύο αντιπάλους, διάστοχος, Χατζημανουήλ στο rebound, θα βγει εκτός. Μεχρεμίδης. Ωραία πάσα στον Μπαντή, θα αφήσει το καλάθι εκτός. Να πάρει από τον Βαφιάδη. Πλασίς φωνάζει και πάρει ο Βαφιάδης. Αντώ, στη μέσα, όχι ο Λέι Άπιν άνθρωπος, πατή στο rebound. Κρινή πάσα Εφεμίδης, έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο, θα αφήσει μία ακόμα φορά την πάνω στο καλάθι. 59, 54, διορθώνω, 19. Σιντόπουλος, μία ακόμα προσοχή ενέργεια να ράνει, ξέρετε, είναι άστοχος. Ο Φιάδης. Rebound. Μακρινή πάσα, δεν θα βρει το Τζεμανουήλ, έκλεψε ο Άντο. Πάει μέχρι μέσα, πέραν σε αντίπαλος στο Βαφιάδη, είναι εκεί πέρα και μαζεύει το rebound του Σιντόπουλος και το rebound, μια όλου πάσα και να βγάλει την τζάγκα δυνατή για να την συγκρατήσει στο παίκτη του. Μια αλλαγή, θα βάζει στο περάσει στη θέση του Αρδίτσογλου. Είναι κάπως το σχήμα, ψηλώνει κάπως το σχήμα των Ζανσκυλιάς. Υψομετρικά, όχι σε ρόλο, τον ίδιο ρόλο περίπου οι δύο παίκτες και οι δύο γκάρντ. Φιάδης ο Φιάδης, τρεις συνάνθρωπος, κατεμανούν το επιθετικό rebound, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παρά το γεγονός ότι ο Άλντο είχε υψωμένα χέρια. 7 λεπτά ακόμα για τη λήξη και της τέταρτης περίοδου. 96-19. Σιντόπουλος. Σάγκα Σιντζά, τρεις. Άστοχο. Περνίδης το rebound. Περνίδης μια μακρινή πάσα δουλειάς. Μανουήλ, θα την αφήσει το καλάθι, είναι άστοχος, Μπάντζιος ήταν εκεί πέρα, δεν καταφέρει να πάρει το rebound. Ο Δούγιας πήρε και ο Χατζη Μανουήλ μετά την άστοχη προσπάθεια του Δούγια. Φρεμίδης, περιμένει και τον Παθιάδη. Δώσε τώρα την μπάλα. Καλό passing game, 4 δευτερόλεπτα, σκέφτη πάσα, Παθιάδη, ποθέα πάσα του Φρεμίδη. Αλλά, overpassing για την ομάδα των Τζαζ. Μπαλά έμεινε στα χέρια αυτό. Ο Δοντίδης λέει πέρασε στο κέντρο στα 7 δευτερόλεπτα στον Παθιάδη. Τη δεύτερη φορά. Σιντόπουλος. Σιντόπουλος πήγε να βάλει μια σκέψη πάσα στον Κεσί. Ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Σιντόπουλο. Μανουήλ θα βγάλει μια μακρινή πάσα στον Μεμίδη. Μπαλά θα περάσει εκτός. Είχε παρέμβαση και του Άλντο. Και παρέμβαση του Άλντο, μάλλον όχι παρέμβαση και του Άλντο. Γιατί αφήνουμε να εννοηθεί. Όχι, υπήρχε κι άλλος παίκτης, πέραμε δεν υπήρχε, Βαφιάδης. Σημασία του συντακτικού. Για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος ο Χατζημανουήλ. Εσείς δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Να γραπώσει την μπάλα. Χατζημανουήλ, Μπαντής. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος, Σιδόπουλος. Rebound θα εξαρτηθεί, θα τον βρει. Ωραία συνεργασία, άλλαξε. Τον Μπάτζι είναι άστοχος, Άλντο. Δεν είναι εκεί πέρα τρίτος παίκτης. Πιάσε την μπάλα στο καλάθι. Παραμόνευε στη φάση 56-21, 5-30 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Δούγιας, Αλέξανδρος τον Μπαντή. Πάλι Δούγιας, Κρανίδης δεν καταφέρει να πάρει Σιντόπουλος. 2 εναντίον ενός μέχρι μέσα, δεν τον πρόλαβε ο Παντής παρά το γεγονός ότι έκανε φιλότιμες προστάσεις, ο Τζάγκα δεν τροφοδοτήθηκε. Δουλειάς.
Μαρίνας, μια προσποίηση, θα εκμεύσει το φάουλ με τον Άλντο, πριν βγάλει την Μαχιάτη. Παίρνει το φάουλ, αναγκαστική αλλαγή, γίνεται ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Ο Άλντο είχε εκτελεθεί με 3 φάουλ, πολύ νωρίς αρνείται στο γνωστή θέση του. Λεπτά ακριβώς σύμφωνα με το ρεφ. Λιώς. Λιώς, καλό passing game, Μπαντής. Θα γυρίσει ο Χαντόπουλος, ο οποίος έχει περάσει μετά από πολλή ώρα στο παρκέ. Για 3 έτσι το φως. Μοχλιά της από τη γωνία. Ο Μανουήλ έχει κάτι στον πάγκο. Όπως και ο Μπαντής έχει περάσει στο παρκέ. Εδώ πέρασε ένα jump shot άστοχος. Παίρνει τον Λόδρο Χατζόπουλο, κρινή πάσα ο Δοντίδης, παλιά του τεχνικός κοινό είναι άνθρωπος, έτσι πάρα πολύ ψηλά για να τον κόψει, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Μάτιος δεν πήγε το καλά παρά όλα αυτά. Τσάγκα. Τσάγκα, ένα jump shot είναι άνθρωπο. Φιάδης, μακρινή πάσα στον Δοντίδη. Μέσα αυτός θα την αφήσει το καλάθι για μία ακόμα φορά, back to back. Πάντιος. Λόπουλος. Υπάρχει μια πάσα να συμβεί στον Τσάγκα. Ο Δίτσογλου που έχει περάσει αναγκαστικά η δόση για 3 άστοχο σέρμπολ. Φιάδης. Γιάς. Φιάδης, Παλγιούγιας. Πολύ καλό passing game για μια ακόμα φορά ως παίκτες στον Τζαζ. Ένα jump shoot μετά από μια μικρή περιπέτεια. Πάλι θα μπει εντός. Δύο assist, τέτοιο πόντι για τρίπλ double, είπε κάποιος από τη γραμματεία. Για κάποιον παίκτη, ο Δίδης θα συγκρατήσει μια πάσα που ενδεχομένως θα μείνει την προσδοτά για αυτόν. Η μέση σαν ταχύτατα είναι εύστοχος, 6 σερή δική του πόντι. Δόπουλος. Δόπουλος για τα λέξη βαθιά της. Δεν κατάφερε κάτι με τον ρεφ, αν δεν κάνω λάθος. Τσάγκα. Στη μέσα ωραία πάσα. Ενδεχομένως να λιώθηκε η προσπάθεια από τον Παντή. Προσπάθεια που πήρε Μάτσιος Σιδόπουλος. Κατοφύκαρα παραμένει στους παίκτες της Σκυλέας μετά από τα μεγάλη ιστορία. Ζήτ. Έχει βρει τείχο απέναντί του. Προμοσχύνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης για 3 τσάγκα. Βρέθηκε είναι άστοχος. Φτιάζει στο rebound. Μαντής. Φιάδης σου για 3, κάτσε να σου είναι άστοχος, ο Δοντίδης βρίσκεται και εκεί! Είναι άστοχος όμως τώρα στην τόπλο στο rebound. Θα πάγει από τον πάγκο, μας έχει βρεθεί ελεύθερος, κόπηκε από τον Δοντίδη, αλλά υπάρχει και το rebound από τον ίδιο. Και φάουλ τώρα από τον Δοντίδη στον Τσάγκα, ο οποίος πήρε ένα ακόμα θετικό rebound. Δύο και 12 λοιπόν για τη λήξη, ένα jump shoot έστοχο. Βάζει λίγο χάμος από αυτόν. Θα μάθουμε από την παραφορά, 65-25. Λίγας. Φιάδης. Δείς ένα jump shoot είναι άστοχο αυτή τη φορά. Τσάγκα. Εξήμως crunch time στο πιθόν του μπάου, 3 εναντίον. Ενώ ο Τσάγκα πάει μόνος στο μέσα, θα δώσει μια πάσα. Κάνει φρόντερ άστοχο, δεν θα δικαιώσει. Ρονάλντο. Δοντίδης μια μακρινή πάσα, Βιάδης φυσικά δεν θα καταφέρει να συγκριθεί τελικά. Σιδόπουλος. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού, καθώς είμαστε στο 1,5 λεπτό πριν την συμπλήρωση 4 αγωνιστικών δεκαλέπτων. Τσάγκα. Σιδόπουλος. Για 3 απέναντι στον Λούζο είναι άστοχος. Δόπλο στο rebound. Φιάδης. Δίδης. Καταφέρει να συγκρατήσει. Θα βγάλει και την μπάσα στον Λούζο, ο οποίος θα αφήσει. Είναι άστοχος. Ο ίδιος είναι επιθετικό rebound. Και πάλι άστοχος και ξανά επιθετικό rebound. Ανάμεσα σε δύο παίκτες. Το επιμένω νίκησε. 2 ακόμα πόντι. 67-25. Τσάγκα.
Μαρτζίτσολου σου για 3, σάστοχος, το rebound. Πιάνεις, ανοίγει το γήπεδο, δεν θα πάρει το τρίποντο, έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Άλεξε το σου για 3, σάστοχος, παραλίγο να μείνει μπάλα, σαν από μηχανής θεός. Έρχεται. Αφήνει την μπάλα στο κανάλι του Δοντίδης επί από ένα ακόμα δικό του τελικό rebound. Έχει βρει πάρα πολλές φορές τον Όπτε Τάγκα. Έχει βρεθεί στο τελικό γήπεδο. Είναι άστοχος. Παίρνει τον Μπαντή. Παίρνει τον τελικό rebound. 20 δευτερόλεπτα. Για τρεις μήνες ζει στη γωνία. Άστοχος. Μπαντή στο rebound. Δεν θα εκδηλωθεί επίθεση. 10 δευτερόλεπτα. Ρόπουλος. Τελικό σκορ λοιπόν 69-25. Να δείξουμε το γήπεδο μέχρι να τελειώσει και τελικά ο χρόνος. Δεύτερη νίκη της Jazz στην Ασύστατη Εμπολούτη Λίξη, τρίτη αγωνιστική. Έπαιξαν το παιχνίδι που ήθελαν, κατάφεραν να επικρατήσουν παρά το γεγονός ότι είχαν πολύ καλά διαστήματα οι παίκτες της Σικλέας, βγάζοντας ενέργεια. Τρέχοντας στο ανοιχτό γήπεδο, δεν κατάφεραν να πάρουν πολλά φαινομενικά εύκολα καλάθια. Κάπου εδώ πέρα συμπληρώνεται και η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά και όλες να περνάτε τέλεια. Όλα αυτά είναι πολύ κλεισιά, πολύ σημαντικά. Γεια σας.